Βοηθήστε μας λίγο να καταλάβουμε. Χθες, αν καταλάβαμε καλά το Δημοτικό Συμβούλιο, είπατε ότι εντάξει, δεν είναι και κάτι φοβερό και τρομερό. Καταλαβαίνουμε την προσπάθεια της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που πάει να κάνει. Από την άλλη, είπατε ότι καταλαβαίνετε και τη στάση της ΚΕΔΕ. Τελικά, τι καταλαβαίνετε, την ανάγκη της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ ή την ανάγκη της ΚΕΔΕ? Κοιτάξτε, καταλαβαίνω και τα δύο. Η ΚΕΔΕ είναι αντίθετης, ας πούμε, παράταξης από αυτή που είναι η κυβέρνηση. Προφανώς λειτουργούν και πολιτικά κίνητρα για τη στάση της ΚΕΔΕ. Εγώ αυτό που ξέρω είναι το ότι η κυβέρνηση κάνει μια προσπάθεια να βγούμε από αυτό το λούκι, το οποίο πρέπει να στηρίξουμε χωρίς να κάνουμε κινήσεις πανικού ή κινήσεις αντιπολιτευτικές. Με ποια έννοια? Το ότι υπάρχει ένα δεδομένο. Βρίσκεται αυτή τη στιγμή η χώρα σε μια φάση διαπραγματεύσεων. Σε αυτή τη φάση των διαπραγματεύσεων πρέπει να εκπληρωθούν ορισμένες υποχρεώσεις. Μερικές από αυτές τις υποχρεώσεις θέλουν λεφτά. Εάν εκπληρωθούν αυτές τις υποχρεώσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ανοίξει τις τρόφιγγες για κάποια λεφτά για το επόμενο διάστημα. Τώρα, εάν αυτό, άλλοι θα το πούνε κολοτούμπα, άλλοι θα το πούνε γύρω από εδώ, άλλοι από εκεί, εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι πρέπει να σωθεί η χώρα. Μάλιστα.